Μητσοτάκη, τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο φιλοξενήσαμε χθες εδώ στην Άλλη Διάσταση, ο οποίος ενοχλήθηκε και στον αέρα από την ερώτηση που κάναμε σε σχέση με το βίντεο του κυρίου Μητσοτάκη που δείχνει τους δημιουργούς, τους Έλληνες δημιουργούς μαζί του. Ένα βίντεο στο οποίο αντέδρασαν οι ίδιοι καλλιτέχνες και δημιουργοί, να πούμε. Έβγαλαν ανακοινώσεις, είπαν ότι δεν θέλουν να γίνεται η εκμετάλλευσή τους για προεκλογικούς λόγους από κόμματα. Μάλιστα, ο κύριος Ξαρχάκος ζήτησε να κατέβει αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Εμείς λοιπόν απευθύναμε την ερώτηση συγκεκριμένα εγώ. Μίλησα για ατόπιμα, μεταφέροντας ουσιαστικά τις διαμαρτυρίες των δημιουργών και των καλλιτεχνών. Η αλήθεια, αυτό ενόχλησε τον κύριο Χατζηδάκη. Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποίησα μια πολύ πιο ήπια λέξη από αυτήν που χρησιμοποίησαν οι ίδιοι οι δημιουργοί, οι οποίοι μίλησαν για εκμετάλλευση. Αυτό έκανε τον κύριο Χατζηδάκη λοιπόν να ανεβάσει και μια ανάρτηση στο Twitter. Αν θέλετε, μπορούμε να τη δούμε, Γιάννη. Μερικοί στην ΕΡΤ είναι αμετανόητοι, δεν ξέρουν να κρατούν στοιχειοδός τη θέση τους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Σε αυτό οφείλουμε να δώσουμε μία απάντηση από τη στιγμή που είναι δημόσια η ανάρτηση του κυρίου Χατζηδάκη. Θέλω να πω ότι το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας ορίζει το πώς θα κάνουμε στη δουλειά μας, οι αρχές της δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφικής διοντολογίας. Εμείς οφείλουμε να μεταφέρουμε όλα τα ερωτήματα της κοινωνίας στους εκπροσώπους των κομμάτων και των επιμέρους κοινωνικών ομάδων, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δημιουργοί. Αυτό κάνουμε έχοντας απέναντί μας όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων. Το κάνουμε ανεξαιρέτως ακόμα σε όλους, στα κυβερνητικά στελέχη, στους εκπροσώπους όλων των πολιτικών κομμάτων, και προσωπικά θα συνεχίσω να το κάνω. Δεν θα δεχτώ με κανέναν τρόπο να ασκούνται, να γίνομαι πεδίο βολής ή τέλος πάντων να ασκούνται ψυχολογικές πιέσεις προκειμένου να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο δημοσιογραφώ, και δεν θα δεχτώ να γίνω επίσης και να γίνει το λειτουργήμά μας μια αφορμή για να επιτεθεί οποιοδήποτε στη δημόσια τηλεόραση. Ακριβώς. Και όταν ο εκπρόσωπος εν προκειμένου της Νέας Δημοκρατίας είναι παρόν, μπορεί να απαντήσει και δεν τίθεται καν ζήτημα δόλου ή κάτι τέτοιο ή κακής δημοσιογραφίας. Είναι παρόν, είναι μια ζωντανή συζήτηση και έχει κάθε δικαίωμα να απαντήσει. Ο δημοσιογράφος θέτει το ερώτημα, εν προκειμένου εσύ ή δημοσιογράφος, και ο πολιτικός είναι εδώ για να απαντήσει. Εδώ στην Άλλη Διάσταση προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Προφανώς είμαστε ανοιχτοί στην κριτική, αλλά δεν μπορεί κάποιος στην περίπτωση αυτή, δεν νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη αυτή η ανάρτηση, αυτή η ενόχληση του κυρίου Χατζηδάκη, εφόσον ήταν παρόν. Ή ενδεχομένως να είναι πρόσδεκτη οποιαδήποτε κριτική, αν θεωρεί κανείς ότι προσβάλλεται. Στην προκειμένη περίπτωση ήμασταν ευγενέστατοι και θέσαμε τα ερωτήματα όπως οφείλουμε να κάνουμε σε όλους. Και στον κύριο Χατζηδάκη και στον κύριο Φάμελο, στον οποίο μεταφέραμε τα ερωτήματα και τις ενστάσεις και τις καταγγελίες πολιτών που είχαν κάποια προβλήματα με το υπουργείο του. Σε πολλές περιπτώσεις. Είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και απλά εγώ δεν θέλω να εκλαμβάνετε και η ευγένεια καμιά φορά ως αδυναμία. Γιατί πραγματικά είμαστε εξαιρετικά ευγενείς με όλους τους καλεσμένους μας. Και είναι εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι τέτοιου είδους tweet, ας πούμε, δημιουργούν έτσι, ίσως και για προεκλογικούς λόγους, δεν μπορώ να το υπογράψω αυτό, μία εντύπωση κυρίως στοχοποιώντας την ΕΡΤ και συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Προσωπικά δεν έχω σκοπό να υποκύψω σε ψυχολογικές πιέσεις προκειμένου να ασκήσω αλλιώς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας. Θα συνεχίσω να το ασκώ όπως το ασκώ εδώ και 22 χρόνια που είμαι στο χώρο. Πάμε να δούμε την ατζέντα. Πάμε να δούμε την ατζέντα.